παραμονή του 15 Αύγουστου σήμερα στον χώρο του Ιερού Ναού της Κήμης της Θεοτόκου και συγκεκριμένα μέσα στο Επισκοπείο υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση παραδοσιακών φορεσιών και η οποία ξεκινάει σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου και θα κρατήσει 4 μέρες για όλο το κοινό. Η είσοδος είναι δωρεάν, υπεύθυνος είναι η κυρία Όλγα Σβόλου, η οποία έχει το εργαστήριό της εδώ και αρκετά χρόνια στο νέο χώρο Ιμαθίας και προσφέρει στη λαϊκή μας παράδοση δημιουργώντας παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα. Δείτε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ακολουθεί. Όσο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη γεννήσει την παρθενία εφυλαξάς, εν τη κοιμήσει το κόσμο που κατέλειπες Θεοτόκε με τε υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες θεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα πρόσχομεν Σοφία πρόσχομεν αδελφοί Παναγία μου Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτευμα. Ο κόσμος είναι να μας μάθει την παράδοσή μας. Παραμονή του 15 Αύγουστου σήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας και στον χώρο του Ιερού Ναού της Κήμης Θεοτόκου Αλεξάνδρειας υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση παραδοσιακών φορεσιών με τις οποίες υπεύθυνη είναι η κυρία Όλγα Σβόλου. Είναι η κυρία που έχουμε μπροστά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σβόλου. Καλησπέρα, Όλγα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλώς όρισες. Και θα θέλαμε μια που βρεθήκαμε πριν λίγη ώρα στον καθιερωμένο αγιασμό της έκθεσης να μας δείξει εντάχει τι μπορεί να δει ο κόσμος από σήμερα και μέχρι πότε. Μέχρι την Κυριακή. Και μέχρι την Κυριακή. Για να δούμε λίγο τι μπορεί να δει ο κόσμος εδώ. Πάμε λίγο μαζί. Ναι. Εδώ είναι το ρουμπλούκι, οι φορεσιές του ρουμπλουκιού από την περιοχή μας. Φορεσιά της γυναίκας, έτσι, βλέπετε το ιδιαίτερο κεφαλόδεσμο. Εδώ. Στο βάθος είναι η ανδρική. Είναι η φορεσιά της εθνικής μας φρουράς, η οποία την έχω στο εργαστήριό μου, γιατί τα παιδιά μου έχουν κάνει την ομάδα των φουστανελοφόρων και είναι ένα δείγμα από αυτό εδώ. Δίπλα στον τοίχο είναι κάτι που το πρόλαβα κι εγώ, γιατί από το νέο χώρο κι εγώ είμαι και τα θυμάμαι αυτά. Ναι. Είναι η πάντα που βάζανε τότε. Ναι, πολύ παλιά. Είναι παλιά. Παλιά χρόνια, ναι. Είναι παλιά. Πάμε πιο κάτω. Εδώ. Η κλασική ραπτομηχανή. Ραπτομηχανή και έχουμε ένα δείγμα από
τις ποδιές πίσω του Σεγιά της γυναικείας φορεσιάς και ό,τι άλλο χρειάζεται. Έχει πολλά να δει ο κόσμος, το τραπέζι, το οποίο δεν φαίνεται, δεν νιώσω φράς. Ναι, ναι, τρώγανε παλιά εδώ, τώρα το έχουμε διακοσμητικό. Mm-hmm. Υπάρχουν χειροποίητα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να βρεθούν στο εργαστήριό μας, ό,τι αφορά κάθε φορεσιά από κάθε περιοχή. Τώρα θέλω να μου πεις, ναι. Εδώ βλέπουμε πάλι ντόπια, εδώ είναι η φορεσιά της νεαρής κοπέλας. Όταν επαντρευότανε πήγαινε με αυτόν τον κεφαλόδεσμο, ο οποίος είναι γνωστόν ότι αντιπροσωπεύει του Μεγάλου Αλεξάνδρου την περικεφαλαία. Μετά από 35 ημέρες ο κεφαλόδεσμος αυτός έβγαινε από την κοπέλα και πήγαινε σε εκείνον εκεί που είδαμε προηγουμένως, στο κεφαλόδεσμο. Και η μόνιμη φορεσιά της ήταν αυτή, ναι, θα λέγαμε. Ήταν αυτή, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι, για να προχωρήσουμε παρακάτω, mm-hmm. και λίγο πιο γρήγορα. Μάλλον ξεχάσαμε το παραδοσιακό μας όργανο. Το νταούλι όργανο. Και το ζουρνά μας. Νταούλι και ζουρνάς. Ναι, τα οποία ακόμα κλασικά και σήμερα αναβιώνουν στα μέρη μας. Σωστά. Πάμε πιο κάτω. Τώρα αλλάζουμε γεωγραφικό διαμέρισμα. Ναι, εδώ πάμε στην περιοχή της Κρήτης. Είναι η φορεσιά η Ανογιανή. Ο συνήθως σάρτσα, η ανδρική και δεξιά είναι η φορεσιά η Σφακιανή, με τη φούστα και με τα κεντήματα στο γυλαίκο κλπ. Ομορφιές από κάθε περιοχή μας. Μπότα άσπρη κάτω, ναι. Κρητικών, ένα γιούμι παλιό βλέπω. Αυτό είναι κρητικό παλιά, ή δικό μας? Όχι, όχι, δικό μας. Δικό είναι, μας είναι, ωραία. Υπάρχουν διάφορα και παλιά. Στο βάθος λησμονήσαμε την φορεσιά του άντρα, έτσι. Ναι, ναι, πίσω, το ρουμλούκι, ναι. Όχι τόσο Ραγιάσκα διαδεδομένη, αλλά εξίσου όμορφη. Ναι, ναι. Προχωρώντας... Είναι η παλιά φορεσιά του Ρουμλουκιού. Προχωρώντας όλια. Εδώ πάμε στους ποντίους μας. Κοσμήματα τα οποία από διάφορες περιοχές αντιγράφουμε και δημιουργούμε στο εργαστήριό μας. Mm-hmm. Άρα δηλαδή για να γίνει μια παραδοσιακή στολή, ναι. Τώρα να το καταλάβω κι εγώ. Ναι. Εκτός από την σειραφή που γίνεται, υπάρχουν και, και όλα τα παρελκόμενα μιας στολής, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε στολής μιας φορεσιάς. Ό,τι υπάρχει σε κάθε φορεσιά, υπάρχει στο εργαστήριό μας, δηλαδή πλήρης. Ωραία. Συνεχίζουμε. Mm-hmm. Βλέπαμε τις ποντιακές, γυναικεία, ανδρική. Ανδρική και... Από εκεί πάμε Θράκη, Δυτική, Ανατολική Ρωμιλία, η Τσούκνα και οι υπόλοιπες φορεσιές. Προχωρώντας την... Πάμε Ήπειρο, από εκεί. Εδώ πάνω, Ήπειρο. Από μία περιοχή της Ήπειρου, γιατί η Ήπειρο έχει άπειρες φορεσιές από κάθε περιοχή. Στον Παύλο Μελά πάμε από εκεί. Είναι η στολή του Μακεδονομάκου, ναι, ο οποίος... μόνη του ναι, ήρωά ναι, ναι, μας του Παύλου Μελά. Ο οποίος ήταν στρατιωτικός αξιωματικός του πυροβολικού, ελληνικού στρατού. Πολύ και σωστά, εκεί... Όλγα, ανθυπολογαγός ήταν του πυροβολικού. Πολύ, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Από εκεί πάμε στην Νάουσα, και στις Μπούλες. Και διάφορα πολλά άλλα τα οποία δεν μπορέσαμε να φέρουμε εδώ πέρα, γιατί ήδη βάλαμε πολλές φορεσιές. Και κάτω να μην ξεχάσουμε, γιατί σε ρώτησα πριν, off the record, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, είναι η Ανέμη, έτσι, ναι, εκεί όπου... Μαζεύανε τις κλωστές. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Δώσε τις κλώτσες να γυρίσει. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι μια... ένα μικρό δείγμα, θα έλεγα, της έκθεσής σου, του εργαστηρίου σου, που βρίσκεται, Όλγα μου... Νέο χώρο Μαθίας. Βρίσκεται στο νέο χώρο Μαθίας, ναι, το οποίο ήδη έχουμε υποσχεθεί εμείς ως Έμβολος GR να έρθουμε να το τιμήσουμε από κοντά, να το επισκεφτούμε και να το προβάλλουμε. Χαρά μου, όποτε θέλετε, να μπορείτε ευχηθώ, να μας χρόνια επισκεφτείτε. Πολλά, χρόνια πολλά για την μεγάλη μας γιορτή, την Παναγία. Ό,τι καλύτερο για σένα, την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Βασίλη.